Άλλος ένας κατηγορούμενος στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την επίμαχη σύμβαση 717 της Εργοσέ αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με την καταβολή εγγύησης μαμούθ 700.000 ευρώ. Πάμε στη Λία Κοντοπούλου που έχει το ρεπορτάζ. Νίκο, πρόκειται για στέλεχος της Εργοσέ που αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος αναφορικά με τη μη έγκαιρη υλοποίηση της σύμβασης εξυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου με συστήματα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης στην επίμαχη σύμβαση 717. Εκείνο λοιπόν που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι το εάν υπήρξε διασπάθηση κοινοτικών κονδυλίων. Μετά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 700.000 ευρώ, ενώ παράλληλα του επιβλήθηκε και ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα, Νίκο, ακόμα δύο κατηγορούμενοι από την Εργοσέ απολογήθηκαν και ίσως δύο επιβλήθηκαν πολύ υψηλές εγγύησεις, 500 και 600.000 ευρώ αντίστοιχα, και συνολικά για την σύμβαση 717 έχουν απαγγελθεί κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 26 φυσικά πρόσωπα για αδικήματα όπως απάτη, απιστία, ψευδή βεβαίωση και ηθική αυτουργία σε αυτά τα αδικήματα. Οι απολογίες των υπόλοιπων κατηγορουμένων αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Απριλίου. Δεν μπορώ να μη σχολιάσω το γεγονός ότι τα στελέχη της Εργοσέ, οι υπάλληλοι δηλαδή της εταιρείας, διαθέτουν 700, 600 και 500.000 ευρώ για να τις καταβάλουν ως εγγύηση και να αποφυλακιστούν. Μιλάμε για πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά και αυτό προξενεί εντύπωση. Είναι από τις πολύ μεγάλες εγγύησεις που έχουν επιβληθεί κατά καιρούς σε απολογούμενους προκειμένου να φεθούν ελεύθεροι. Βεβαίως υπάρχουν τρόποι να τις καταβάλουν με κάποιες προσημειώσεις ακινήτων ή με κάποιες εγγυητικές επιστολές. Πάντως πράγματι είναι πολύ μεγάλες αυτές οι εγγύησεις. Τα έχουν τα χρήματα και αυτό προκαλεί εντύπωση. Έχει ενδιαφέρον.